Το Αρχείο Πολιτισμού στο Καπανδρίτη. Τώρα θα μου πεις γιατί. Είπαμε να σας πούμε και για μερικές αποδράσεις 30 λεπτά από την Αθήνα. Κυνηγάμε, ξέρετε, τα εξοχικά μέρη, τα μακριά από την Αθήνα και δεν ξέρουμε ότι μόλις μισή ωρίτσα από την Αθήνα κρύβονται κάποιοι μικροί παράδεισοι. Έτσι λοιπόν εδώ ήρθαμε στις ράθες του Καπανδρητίου Οροπού και φτάσαμε σε αυτό εδώ το υπέροχο μονοπάτι, το οποίο σύνολο για να το κάνεις και να έρθεις κύκλο πάλι εδώ πέρα είναι 9 χιλιόμετρα. Μην στεναχωριέστε, δεν θα τα κάνουμε όλα, δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Θα πάμε, αφού περάσουμε το Λατομείο, να κατεβούμε κάτω στο ποτάμι, όπου υπάρχουν οι περίφημες βάθρες του Καπανδρητίου. Είναι ένα υπέροχο σημείο, μπορείτε να κάνετε και κολοκοτρονέικο γεύμα, γαλιστή, εμείς εδώ στην Ελλάδα το λέμε πικνίκ, και μπορείτε να κάνετε και μπάνιο. Τα νερά είναι πεντακάθαρα και φυσικά μην ξεχνάτε το εξής απλό. Όταν φεύγετε να πάρετε και ό,τι έχετε αφήσει εκεί πέρα, ούτως ώστε να μην βρωμίζουμε το περιβάλλον. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή η ταινία κλείνει με ακατάλληλες σκηνές για ανηλίκους. Αν δεν θέλετε, να μην τις δείτε στο τέλος, μην τη δείτε ως το τέλος. Ξεκινάμε λοιπόν την πεζοπορία μας. Είναι πολύ απλή και πολύ μικρή. Μόλις 10 λεπτάκια για να φτάσουμε στο ποτάμι. Για να μην ταλαιπωρηθείτε όμως και να το βρείτε σίγουρα, να μην ξεχνάτε ότι σε κάθε διακλάδωση που θα βλέπετε θα πρέπει να παίρνετε το αριστερό κλαδί, τον αριστερό δρόμο. Και σε 10-15 λεπτά βουτάμε.